Εγώ θα συνεχίσω πάνω στο θέμα της κυρίας Σαμούρη, αλλά θα το αναπτύξω γενικότερα. Και θα απευθυνθώ προς τον Δημαρχήματα κ. Σιγαλό, αν και από ό,τι κατάλαβα, ο κ. Δήμαρχος δεν του έχει πολύ εμπιστοσύνη, γιατί δεν δέχτηκε να γίνει συγκεκή στο πρώτο θέμα. Και ο Δημοτικός Συμβούλιο δεν έχει ανάγκη του Δημάρχου. Στην δουλειά με εξάρτητα του Δημάρχου και κύριε Σιγαλό ήταν απειροτισμό του. Αν δεν μπορεί να είσαι να κάνει ποτέ του, θα δεν πηγαίνει. Πάρα πολύ για άλλο. Λοιπόν, αλλά από ό,τι βλέπω δεν σας έχει αξιοσύνη για τη δουλειά. Λοιπόν, επανέλθουμε στο ερώτημα το οποίο. Κύριε Παπαγγελία, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Βλέπετε πόσο ήρεμα πηγαίνουμε. Για να πάει ήρεμα, να μιλάμε τις αλήθειες. Να μιλάμε τις αλήθειες. Γιατί έχω ένα ερώτημα στο οποίο είναι σιγαλό, τώρα μπορεί να απαντήσει. Μπορούσε η σύζυγος του κυρίου Δημάρχου να το ξέρει, αλλά και σιγαλό τώρα. Θα σας πω λοιπόν για το Δημάρχο και αφαιρώ σε βαλί στο τέλος. Κύριε, και εδώ πέρα έχουμε σήμερα σαν ελληνικό σύμβουλο. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ κύριε Παπαγιάννη. Με λέει τόσα λεφτά, παρακάτω 212.000, 160, 180. Αύριο έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο 800.000 ευρώ. Και έχει λοιπόν το ερώτημα, λεφτά υπάρχουν, που έλεγε και ο Παπαντρέου. Λοιπόν, διότι ο κύριος Δήμαρχος κατά επανάληψη βγαίνει κλαίρονις στις Ιβουλενίνες, κλαίρονις στις συνεδέξεις τιμούν, ότι δεν έχει τίποτα. Και σε μία μέρα καλούμε να ψηφίσουμε 1,5 εκατομμύριο. Πού θα τα δει αυτά τα λεφτά κύριε Σιγαλέ, αυτό είναι το ερώτημά μου. Και γιατί λοιπόν, εφόσον έχουμε τη μαλλιά να ψηφίσουμε αυτά τα λεφτά, δεν κάνουμε τόσα άλλα έργα που έχει η πόλη. Θέλοντας να ολοκληρώσω και θέλω να πω λοιπόν ότι ο κύριος Δήμαρχος βγαίνει και λέει ότι δεν έχει την μισθοδοσία. Και δεν έχει την μισθοδοσία γιατί του κόψε το μετράφι η μονική που είχε το δίμηνο. Και σωστά το λέει, όταν δεν έχει την μισθοδοσία, είναι παράνομα όλα. Πρέπει να είναι καλυμμένοι 2 μήνες. Τα ξέρει αυτά ο κ. Σιγαλός. Λοιπόν, εγώ τώρα λοιπόν κ. Σιγαλό και απαντήστε μου. Λεφτά υπάρχουνε. Τι μας θέλετε εδώ να ψηφίζουμε. Γιατί εμένα ο συλλογισμός μου πάει αλλού κύριε πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι. Είναι διάγητη εντύπωση η οποία καλλιεργείται στον τύπο ότι έχουμε ανάγκη για δάνειο. Γράφονται στα site, καλλιεργείται από το Δήμο τεχνιέτος ότι ο Δήμος Πατρέων θα καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει δάνειο. Και δεν έχει διαψεύσει αυτό από επίσημα. Γίνονται οι διαψεύσεις για μικροθέματα και γι' αυτό δεν έχει γίνει η διάψευση. Λοιπόν, έχω αυτή την απορία και την μεταφέρω στον κύριο Σιγαλό που είχα να πει ο δίδυμα, θα πάρουμε δάνειο. Τότε γιατί καλό να ψηφίσουμε 1,5 εκατομμύριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Παπαδάκη. Ο κύριος Γαλλίδη.